big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can. Μίλησα με τη Ροδάνθη, μου είπε τι είχε να μου πει. Πολλά από αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, γιατί όταν δεις κάποιον άνθρωπο να πηγαίνει κάπου με τη τσάντα του, δεν σημαίνει ότι πάει και κλέβει και τρώει. Της εξήγησα ότι από την αρχή του παιχνιδιού, αυτός που τρέχει συνέχεια για να βρει φαγητό, δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά είμαι ένα από αυτά τα άτομα τέλος πάντων, και ποτέ δεν προσπάθησα να δικήσω ή να μειώσω κανένα. Ειδικά στο θέμα του φαγητού, γιατί ξέρω ότι όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση, όλοι πεινάμε. Το να κάθεσαι να λες όμως πίσω από την πλάτη μου ότι εγώ τρόπασε, εγώ μπροστά δεν ήμουνα. Και να λες ότι ο Ηλίας τρώει κρυφά και ο Ηλίας δεν κρατάει φαγητό να τα κόβει την καρύδα και τρώει παραπάνω, με προσβάλλει σαν άνθρωπο. Γενικότερα είναι σαν να μην μπορείς να κινηθείς μέσα στο χώρο που έχουμε. Είμαστε έξω και απλά δεν μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το χώρο, γιατί όλα φαίνονται ύποπτα και παράνομα, και ότι δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν μπορείς να μιλήσεις με κανέναν, γιατί σημαίνει κλέβεις και θα σε δούνε παράξενα οι υπόλοιποι. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω, ότι δεν το είπα για να πάω περισσότερο. Όχι, άμα δεν το πει αυτό, δεν το λες καθόλου. Ναι, αυτό που λες, προσβάλλεις. Και sorry, και sorry. Άμα σε στεναχώρησε, θέλω να επανορθώσω για να μην στεναχωριέσαι. Το τρώτε και κλέβετε επανειλημμένα. Πάρα από μένα. Πάρε και τις μελίνες εδώ πέρα, επανορθώσαμε. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι, να τα πούμε σε όλη την ομάδα. Όχι, η μελίνα δεν στα μεταφέρει. Είπες ότι θες να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Δεν... Όλοι μαζί, γιατί όλοι έχουν ανοιχτή κουβέντα. Κουβέντα γίνεται με όλους, δεν γίνεται με τρία άτομα. Τι κάνετε? Παιδιά, δεν θέλουμε να το. Εγώ, εγώ προσωπικά. Έχω κάτι μαζί μου και αν όλα είναι καλά και μου είπες, δεν έχω κάτι μαζί σου, όλα είναι καλά, δεν έχουμε καμία παρεξήγηση. Οπότε, αν η Ροδάνθη έχει ένα θέμα μαζί μου, εσύ τι δουλειά έχεις να είσαι μπροστά στη συζήτηση και μα, να κάνουμε όλοι μαζί συζήτηση. Δεν έχω μόνο εγώ. Εγώ θέλω να μείνω μόνο όσο έχω την αξιοπρέπεια μου και τον εαυτό μου. Τώρα να κάτσει ο καθένας να λέει ότι ο Ηλίας κλέβει, με προσβάλλει. Και ειδικά από ανθρώπους που με πιάνουν κάθε μέρα και μου λένε ότι άμα είχα κάτι μαζί σου, το έλεγα, όπως ο Κώστας. Ο οποίος Κώστας με πιάνει κάθε μέρα που καθόμαστε στη φωτιά, μου λέει ότι η Ηλία είσαι πολύ εντάξει παιδί και νιώθω ότι είσαι πολύ γνήσιος. Και άμα έχεις κάτι μαζί μου, μου έχει πει να το πω, και αντίστοιχα κι αυτός. Και ξαφνικά σε μια συζήτηση που είχαμε με την Ροδάνθη, μου λέει ότι ναι, και εγώ σε έχω δει και έχω ακούσει διάφορα. Κάτι το οποίο δεν με προσέγγιζε ποτέ. Άρα για να ξέρει ότι έχετε θέμα, κάθεστε πίσω από την πλάτη μου και συζητάτε αυτά τα πράγματα όταν πιάσετε face to face. Και μετά μιλάμε για οικογένεια. Και μιλάμε για οικογένεια και κάθεστε πίσω από την πλάτη μου και μιλάτε κλέφτη. Μιλάτε κλέφτη πίσω από την πλάτη μου. Αυτό μου λες. Όλοι. Άρα και ο Κώστας έχει πρόβλημα που το λες, αφού είμαι σε όλοι, και ο Κώστας μιλάει κλέφτη πίσω από την πλάτη μου. Εγώ αυτό λαμβάνω αυτή τη στιγμή. Μην με κλέφτη πίσω από την πλάτη μου, το λέω και ο Κώστας άρα. Κώστα, πες. Άρα, Κώστα, παιδί, εσύ κλέφτη. Τόσο καιρό μου λες ότι όλα καλά μεταξύ μας. Είμαστε οικογένεια. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δεν θέλω να σα πω κάτι άλλο. Εφόσον είστε έτσι, κάθεστε σαν οικογένεια εσεί. Όχι, όχι, δεν είναι αιμοφιλέ. Τόσο καιρό μου το παίζει ότι είσαι φίλο και ότι όλα είναι καλά. Και παιδί, κλέφτη από την πλάτη μου. Δεν έχω συζητήσει τίποτα. Κάθεστε εδώ πέρα και συζητά μόνοι σα. Δεν συζητάω, φίλε, τίποτα μαζί σα. Τίποτα. Εμένα κλέφτη, δεν με λέει κανένα. Όχι, δεν είμαι μαλάκα, κανένας δεν με λέει κλέφτη εμένα.